η οποία αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες. 60.000 άτομα θα λάβουν επιστροφή χρημάτων για τα λάθη στους υπολογισμούς που είχαν γίνει στο χαράτσι και τους είχαν υποχρεώσει να πληρώσουν συνολικά 12 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Αυτό το ποσό έπρεπε να επιστραφεί με μείωση του χαρατσιού του 2012, κάτι που όμως δεν έγινε ποτέ και οι δικαιούχοι επιστροφής περίμεναν μάταια. Όπω φαίνεται, τα λάθη στην τιμή ζώνη, στα τετραγωνικά αλλά και άλλα θα διορθωθούν άμεσα και οι φορολογούμενοι θα πάρουν πίσω τα χρήματά του. Την εκτείναξη ανεργία στο 30,1% το 2013 προβλέπει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών στην τελευταία έκθεσή του για τι Οικονομικέ Εξελίξει. Στην έκθεση γίνεται επίση λόγο για νέε πληθωριστικέ πιέσει το 2013 λόγω των φορολογικών συντελεστών και των έμεσων φόρων και παρά τη βαθιά ύφεση που πλήτττει την οικονομία σε 250.000 δωρεάν γεύματα υψηλής διατροφικής αξίας ανήλθαν τα πιάτα αγάπης Καλυμάνης που προσέφερε η εταιρεία σε οργανισμούς κοινωνικής μέρημνας την τελευταία πενταετία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της εταιρείας που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και αφορά στην προσφορά δωρεάν τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και με μονομένες οικογένειες που χρειάζονται στήριξη. Από το 2008 μέχρι σήμερα η εταιρεία στηρίζει σταθερά πάνω από 100 μη κερδοσκοπικά σωματεία, συλλόγους και κοινωνικά παντοπολία με δωρεές τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας όπως είναι τα λιεύματα. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνα ζητά από το Υπουργείο Εργασία να αναθεωρήσει τα κριτήρια με βάση τα οποία θα χορηγείται το επίδομα ανεργία στου ελεύθερου επαγγελματίε. Όπω τονίζει, το επίδομα ανεργία που θα δοθεί μόνο σε ελεύθερου επαγγελματίε που δεν έχουν ληξει πρόθεσμο φυλέ προ τον Οργανισμό Ασφάλιση Ελευθερών Επαγγελματιών, αποκλείει από τη λήψη έστω και του μικρού αυτού βοηθήματο 360 ευρώ χιλιάδε ελεύθερου επαγγελματίε που αυτή τη στιγμή αδυνατούν να εξασφαλίσουν στι οικογένειέ του τα προστοζή.